Αυτή τη στιγμή στη Βουλή είμαστε σχεδόν 10 μέρες πριν τις εκλογές και αυτή τη στιγμή στη Βουλή έχετε 120 δόσεις, ναι. Τη 13η σύνταξη, έχετε επίσης τη μείωση του ΦΠΑ. Μάλιστα. Μέτρα που ουσιαστικά δίνουν και μία ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Βεβαίως δίνουν και η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει τώρα ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να τα έχει πάρει πολύ νωρίτερα. Και μάλιστα για να ακριβολογήσουμε, δεν θα έπρεπε να τα έχει πάρει καθόλου αν δεν είχε ο ίδιος δημιουργήσει τις συνθήκες να είναι αναγκαία σήμερα. Διότι σας θυμίζω, ναι, ότι όταν ανέλαβε την εξουσία, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα για τους συνταξιούχους και για τους Έλληνες πολίτες. Είναι η χειροτέρευση που ακολούθησε. Μας φτάνει τώρα αυτό το σημείο να χρειαζόμαστε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Και θα σας πω κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι δεν έκοψαν τόσο πολύ τις συντάξεις όσο έκοψε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εντάξει, τώρα ας μην αρχίσουμε την παρεθοντολογία, γιατί θα βρούμε άκρη. Θα σας πω το εξής. Ναι. Ας μείνουμε στα σημερινά. Η λεγόμενη 13η σύνταξη, για παράδειγμα. Τι 13η σύνταξη είναι αυτή? Αυτό είναι ένα ποσό, είναι ένα εφάπαξ ουσιαστικά, το οποίο είναι ένα κομμάτι της σύνταξης το οποίο κανονικά θα πρέπει να έχουν οι συνταξιούχοι και το οποίο στοιχεί περίπου στο 1 τρίτο αυτού που θα έπρεπε να είναι συνολικά. Διότι σας θυμίζω ότι το ποσό που θα δοθεί συνολικά για τη λεγόμενη αυτή νέα 13η σύνταξη είναι 800 εκατομμύρια, ενώ θα έπρεπε να έχουν διατεθεί περί τα 2,4 για να έχουμε μια πραγματική τέτοια σύνταξη. Θα μου πείτε, και αυτά τα 800 εκατομμύρια χρειάζεται να δοθούν, βεβαίως. Αλλά έπρεπε να είμαστε σε θέση σήμερα να στηρίξουμε περισσότερο τους συνταξιούχους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και τα μέτρα αυτά στα οποία αναφερθήκατε, τα οικονομικά μέτρα, είναι μέτρα τα οποία είναι αποσπασματικά και τα οποία είναι μέτρα που δεν συνοδεύονται μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο και από άλλα τα οποία θα τα εδραιώσουν και τα οποία θα επιτρέψουν τα μέτρα αυτά να μην έχουν συγκυριακό αλλά να έχουν αποτελεσματικό και μόνιμο χαρακτήρα, όχι στα λόγια, στην πράξη. Γιατί αν η οικονομία δεν πάρει προς, τα μέτρα δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Παράδειγμα, στην καθημερινότητα, λέτε. Ακριβώς. Παράδειγμα, συγκεκριμένα έρχεται τώρα και λέει θα κάνω τις 120 δόσεις. Θα τις ψηφίσουμε. Ναι. Καλό είναι να γίνει. Από καιρό έπρεπε να έχει γίνει. Αλλά δεν γίνεται σωστά. Διότι και αυτό το μέτρο θα έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικά. Θα έπρεπε καταρχήν να γίνει ως μια συνολική ρύθμιση του συνόλου των χρεών τα οποία βαραίνουν ένα άτομο. Να μην τρέχει ο πολίτης σε διαφορετικές υπηρεσίες και να κάνει στην κάθε μια 120 δόσεις. Θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη ρύθμιση, να ξεχωρίσουμε τους κακοπληρωτές από τους αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Και να βελτιωθούν περισσότερο τα πράγματα. Θα έπρεπε να πάρουμε μέτρα για αυτούς οι οποίοι υπό τις ίδιες συνθήκες, οικονομικές, οικογενειακές, κοινωνικές, τα κατάφεραν και πλήρωσαν, ενώ άλλοι δεν τα κατάφεραν. Να στηρίξουμε αυτούς που δεν τα κατάφεραν, αλλά και αυτούς που τα κατάφεραν να μην τους πετάξουμε στον Γιάδα, θέλουν και αυτοί στηρίξη. Να διευκολύνουμε τα επιτόκια, δηλαδή να είναι μικρότερα τα επιτόκια. Και τέλος, να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν είτε 120 δόσεις κάνετε, είτε 1.200, είτε 12.000, είναι δεν έχουν μία στην τσέπη. Τι να τους ζητάμε χρήματα? Πρέπει λοιπόν εκεί να βρεθούν άλλα μέτρα. Πρέπει να υπάρξει μια χαριστική περίοδος και να δούμε ποιοι από αυτούς μπορούν να τα καταφέρουν και οι άλλοι να βρούμε μια άλλη λύση. Δεν μπορούμε δηλαδή με αυτά τα αποσπασματικά μέτρα να πάρουμε ευρώ. Και γιατί συμβαίνει αυτό, και κλείνω, διότι δυστυχώς η κυβέρνηση για άλλη μια φορά επιλέγει μέτρα συγκυριακού χαρακτήρα και επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι φανερό ότι τα μέτρα αυτά είναι μικροκομματικά και μικροπολιτικά μέτρα. Για να πάμε σε εκλογές.